Κύριε Κοσμήτωρα της σχολής, αξιότιμοι κύριοι καθηγητές, κυρίες και κύριοι, είμαι σίγουρος ότι η συγκεκριμένη μερίδα θα έχει μεγάλη επιτυχία. Και γιατί το λέω αυτό? Όταν έφερε στο γραφείο ο κύριος Κεσίσογλου για πρώτη φορά την ιδέα, συζητούσαμε για να κάνουμε μία εκδήλωση στα πλαίσια της κλινικής, για να επιμόρφωσης εκδήλωση. Μετά από λίγο διάστημα, είπαμε ότι αυτό μπορεί να γίνει ημερίδα. Και είπαμε ότι αυτή την ημερίδα μπορούμε να την κάνουμε μέσα στο νοσοκομείο, ή στο αμφιθέατρο ή σε κάποια άλλη αίθουσα του νοσοκομείου. Εντός του νοσοκομείου. Επιμόρφωση και πάλι απλή μέσα στα πλαίσια του νοσοκομείου. Και σήμερα βρισκόμαστε εδώ. Γιατί η ανάγκη και το ενδιαφέρον για κάτι τέτοιο μας οδήγησε εδώ. Οδήγησε δηλαδή τον κύριο Κεσίσογλου και την κλινική να οργανώσουν κάτι τόσο μεγαλύτερο. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Ένα δεύτερο που πιστεύω ότι συμβάλλει και αυτό ακόμα είναι ο τίτλος αυτής της ημερίδας. Η κουλτούρα της ασφάλειας. Δεν είναι τυχαίο και είναι προς τιμή και του κυρίου Κεσίσογλου και της κλινικής ο τίτλος. Είναι μια κουλτούρα την οποία στερούμαστε δυστυχώς σαν επαγγελματίες υγείας και σαν κοινωνία επίσης. Αναφέρθηκε ο Κοσμήτωρας προηγούμενα σε ένα σωρό κόσμο που κυκλοφορεί μέσα στα νοσοκομεία ανεξέλεγκτα και είναι σίγουρο ότι κανένας δεν μπορεί να το κάνει λαϊκά ζάφτη αυτόν τον κόσμο. Και η πιο σκληρή νοσηλεύτρια, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί και ως Γερμανίδα σκληρή του πολέμου, δεν μπορεί να τους βγάλει έξω. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τους Ρωμά όταν έχουν κάποιο το δικό τους και βρίσκονται γύρω από το νοσοκομείο. Είναι μια κατάσταση δηλαδή η οποία, εάν δεν αποκτηθεί η κουλτούρα, δεν θα φύγει από πάνω μας. Άρα κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση είναι σημαντική. Και ένα δεύτερο, είμαι σίγουρος ότι, για να τελειώσω κιόλας να μην σας τρώω και το χρόνο, είμαι σίγουρος ότι τα αποτελέσματα που θα βγουν από αυτή την ημερίδα θα είναι αποτελέσματα σοβαρά και θα είναι αποτελέσματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο από το δικό μας το νοσοκομείο που θα προσπαθήσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε, αλλά και από άλλους, από άλλα νοσοκομεία. Και επίσης πιστεύω, όπως και ο κύριος Δαρδαβέσης είπε προηγούμενα και εγώ, ότι θα γίνει θεσμός. Γιατί είναι κάτι το οποίο υπάρχει σαν ανάγκη. Εύχομαι λοιπόν ξανά καλές δουλειές για σήμερα και του χρόνου. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κοιτά. Ευχαριστούμε γενικώς για τη βοήθειά σας και τη συμπαράστασή σας.